Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 6 Αυγούστου, 9:25, η παρέα μας μεγαλώνει. Έχουν έρθει οι πολιτικοί μας για να ξεκινήσουμε να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας μαζί. Να τους βάλουμε στην παρέα μας, Χρήστο, να τους καλημερίσουμε. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά, είναι στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, αλλά είναι εδώ παρέουλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή σας μέρα, κύριε Σιμόπουλε. Να είστε καλά. Κύριε Σπίρτζη, καλημέρα και σε εσάς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ κοντά μας. Και κύριος Μίλης από το ΠΑΣΟΚ, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε, Χρήστο, από το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κύριε Σιμόπουλε, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ένα από τα βασικότερα, ίσως και το βασικότερο θέμα που απασχολεί όλους τους Έλληνες, όλα τα νοικοκυριά, είναι το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Όσοι ετοιμάζονται να φύγουν και να πάνε διακοπές. Αν τα καταφέρουν. Αν τα καταφέρουν, Χρήστο, αν τα καταφέρουν. Διότι από πού να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενίκια, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί ρεύματος. Και είμαστε και λίγες μέρες πριν από την ΔΕΘ. Τι θα ακούσουμε, τι περιμένουμε. Πολύ δύσκολη άσκηση. Ας τα δούμε ένα-ένα. Mm-hmm. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ναι, είναι ακριβά για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο. Έχω επιστροφή. Αφορά τα ταχύπλοα ουσιαστικά, έτσι. Και μάλιστα τις μέρες που είναι τις αιχμής τον Αύγουστο. Μα πότε θα πάει ο κόσμος διακοπές, κύριε Σιμόπουλε, το Μάιο? Λέω όμως ότι αφορά ένα μήνα για τα νησιά με τα ταχύπλοα. Αφορά όμως αυτούς τους 2 μήνες τους βασικούς, που όλοι θέλουμε να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές προφανώς επιλογές σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάτι που το κάνει, να κάνει τις ενέργειες και τις κάνει. Και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο έχει και κάποια αποτελέσματα όσον αφορά αυτό. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν περισσότερος ανταγωνισμός, ενίσχυση. Δεν θα έπρεπε να έχετε, κύριε Σιμόπουλε. Η Επιτροπή κάνει την δουλειά της. Θεωρώ ότι στον τομέα αυτών έχουμε κάποια αποτελέσματα, όχι όμως αυτά τα οποία θα θέλαμε. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν πιο γρήγορα αντανακλαστικά όμως. Βλέπαμε από τις αρχές του καλοκαιριού, από τον Μάιο, από τον Ιούνιο, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν πολύ οι τιμές. Δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει κάνει κάτι γι' αυτό? Η κυβέρνηση πάντα πρέπει να βρίσκει τον μέσο όρο. Και ο μέσος όρος είναι άριστη εξυπηρέτηση, πολύ γρήγορη μεταφορά στον τόπο προορισμού. Και βέβαια είναι εταιρείες οι οποίες και αυτές έχουν κέρδη, είναι εταιρείες οι οποίες κάνουν μεγάλες επενδύσεις, τις οποίες περιμένουν να αποσβέσουν μέσα σε 2 μήνες, αλλά ναι, ενίσχυση του ανταγωνισμού. Έρχομαι τώρα στο θέμα που είπατε των τιμολογίων ρεύματος. Εκεί γίνεται μία επιδότηση, γιατί είχαμε αύξηση των τιμών στη χονδρική τον Ιούλιο, και δεν θα υπάρχει πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα χρέωση στα τιμολόγια των νοικοκυριών. Ας έρθουμε τώρα και στο ράφι. Στο ράφι, αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση συνεχώς, είναι να προσπαθεί και βέβαια να έχουμε κάποιες μικρές αποκλιμακώσεις. Από 1 εκατομμύριο το πρόστιμο έχει πάει 5. Υπάρχουν επίσης τα λεγόμενα πάση, υπάρχει το καλάθι του νοικοκυριού το οποίο συνεχίζεται με κάποιον τρόπο, αλλά κυρίως υπάρχει η μείωση της ανεργίας, και αυτό να μην το ξεχνάμε, την παραλάβαμε 17% και τώρα είναι γύρω στο 9%. Μια οικογένεια η οποία είχε 1 ή 2 ανέργους, τώρα δεν έχει κανέναν, πιθανώς να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να ξεπεράσει μία ακρίβεια η οποία όσον αφορά το ράφι υπάρχει. Υπάρχει, αλλά και εκεί ακόμη η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενισχύεται με περισσότερο προσωπικό. Επίσης, ο έλεγχος της αγοράς που γίνεται από μία συγκεκριμένη υπηρεσία, και αυτό ενισχύεται. Θεωρώ ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος φαίνεται να αποκλιμακώνεται μαζί, θα αποκλιμακώσει και τις τιμές, γιατί κατανοώ, άλλο είναι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και άλλο το να πέσουν οι τιμές. Αυτό το οποίο λέω γενικότερα είναι ότι τα προβλήματά μας είναι εδώ, είναι παρόντα, αλλά έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία είναι παρούσα, η οποία μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον
παλεύει και έχει αποτελέσματα. Και κυρίως το αποτέλεσμα αφορά αυτό το οποίο είπαμε για το ρεύμα. Αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη παρέμβαση, δεν ξέρουμε πού θα ήταν τα τιμολόγια του ρεύματος. Κύριε Σιμόπουλε, κύριε Σιμόπουλε. Τα οποία θα φανούν στο τέλος του Αυγούστου, ότι θα κινούνται σε λογικά επίπεδα και αν χρειαστεί αυτό θα γίνει ακόμη και για το Σεπτέμβριο. Κύριε Σιμόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω δύο πραγματάκια για να μου απαντήσετε πάρα πολύ σύντομα. Μένω στην μείωση της ανεργίας, μάλιστα, η οποία είναι πολύ σημαντική και βοηθάει τα νοικοκυριά. Μάλιστα. Παρακαλώ, κάτι λέγατε. Δύο ερωτήσεις έχω και θα παρακαλούσα για τις σύντομες απαντήσεις σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν θυμάστε εσείς, ποιας απόχρωσης τιμολόγιο έχετε επιλέξει και με ποια κριτήρια. Αυτό είναι, κοιτάξτε, το πρώτο. Ναι, ναι, αυτό είναι το πρώτο, να πω και το δεύτερο. Είπατε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχει επιλογή. Κάποιος μπορεί να μην πάρει το ταχύπλο, να πάρει ένα πιο φθηνό εισιτήριο, να πάει με ένα πιο αργό πλοίο, αν κατάλαβα καλά. Όχι, είπα ότι τα ταχύπλοα, ναι, ουσιαστικά αφορούν μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες για να αποσβεστούν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, ναι, χρειάζονται δύο μήνες το καλοκαίρι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι... Όμως δεν η μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε, η μισή πρέπει Ελλάδα είναι νησιωτική. Και αυτό αφορά τις εταιρείες και την εκτίμηση κέρδους, με ένα χρονικό ορίζοντα κέρδους. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις τύχες όλων των Ελλήνων, έτσι δεν είναι? Και το λέω γιατί... Για παράδειγμα, οι τιμές δεν είναι αυτές το χειμώνα. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας, όποιος έχει χρήματα θα μπορεί να προσπεράσει τη λίστα και να χειρουργηθεί ταχύτερα σε απογευματινά χειρουργία. Εδώ τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, όποιος έχει χρήματα θα μπορεί να πάρει το ταχύπλο και κάποιος που δεν έχει θα μπορεί να πάρει το καράβι πιο αργά. Μήπως αποκτά όλο ένα και περισσότερο ταξικό πρόσημο η πολιτική επιλογή? Σωστή ερώτηση. Θα απαντήσω καταρχήν γενικότερα και είπα ότι πρέπει να βρίσκουμε το μέσο όρο. Θέλουμε ταχύπλοα? Θέλουμε. Παλαιότερα υπήρχε καράβι, το οποίο το έχω πάρει κι εγώ από τη Σάμο, για να πάει στην Καβάλα έκανε 15 ώρες. Αυτά είναι μεγάλες επενδύσεις. Δίπλα σε αυτούς θέλουμε και άλλους. Και βέβαια πρέπει να λειτουργεί ο ανταγωνισμός, να μην υπάρχουν μονοπωλιακές καταστάσεις. Σε κάποιους τομείς της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Αλλά κοιτάξτε, ακούω ας πούμε ότι πάει εξαιρετικά ο τουρισμός στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν είναι κακό αυτό. Ας βρίσκουμε λοιπόν την ισορροπία. Έρευνες λένε, κύριε Σιμόπουλο, ότι ένας στους τρεις δεν θα πάει καθόλου διακοπές, γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και βέβαια δεν μπορεί να είναι λύση να επιλέγουν οι Έλληνες. Αυτό το οποίο λέω όμως ας δούμε και υπηρετική Ελλάδα ως τουρισμό όσον αφορά τα νησιά. Θέλουμε τόσο πολύ τουρισμό, γιατί ο τουρίστας έρχεται, κλείνει, πληρώνει τα εισιτήριά του, ας είναι ακριβά. Τι συμβαίνει με το θέμα αυτό? Ας το δούμε γενικότερα. Ανοίγει μια άλλη συζήτηση όσον αφορά κυρίως κάποιους προορισμούς ελληνικού. Η Ρόδος, παραδείγματος χάρη, έχει 1000 ξενοδοχεία. Είναι κάτι τρομερό και πάει καλά ο τουρισμός. Άρα λοιπόν... Ναι, αλλά θα είναι απρόσιτη σε λίγο για τους Έλληνες, κύριε Σιμόπουλε. Και άλλα θέματα. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπατε όσον αφορά την υγεία. Στην υγεία προσπαθεί η κυβέρνηση, επειδή υπάρχει πρόβλημα πραγματικά με γιατρούς, να μπορέσει τις υποδομές να τις χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό που είπατε με τα απογευματινά ιατρία. Ένα άλλο είναι ιδιώτες να χειρουργούν σε δημόσια νοσοκομεία. Ένα άλλο είναι οι δημόσιοι λειτουργοί στο σύστημα υγείας να μπορούν να δουλεύουν και ιδιωτικά. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Αυτό κάνει. Θυμίζω ότι ακούγαμε αυτά τα πράγματα από την αντιπολίτευση, μάλιστα, όταν η κυβέρνηση πήρε μέτρα για το ΕΚΑΒ. Πήρε μέτρα για το ΕΚΑΒ πέρσι, φέτος δεν ακούμε κάτι. Πέτυχαν τα μέτρα για το ΕΚΑΒ. Άρα λοιπόν με τον ίδιο τρόπο αυτά, κύριε Σιμόπουλε, τα μέτρα θεωρώ... Λίγο νωρίτερα, ναι, κύριε Σιμόπουλε, μία ώρα νωρίτερα. Δύσκολη εξίσωση. Κύριε Σιμόπουλε. Συμφωνώ. Και επίσης για να μην γίνει καμιά παρανόηση, δεν λέω ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να πάρουν το ταχύπλο για να πάνε στη Ρόδο. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ο υπερτουρισμός, υπάρχει ο ανταγωνισμός, υπάρχει πραγματικά, υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα. Η κυβέρνηση πρέπει να παίρνει όλα υπόψη της, μάλιστα, ώστε να προχωρεί σε λύσεις. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις. Δεν θυμάμαι να μου είπατε τι χρώμα λογαριασμό έχετε επιλέξει.
Τι χρώμα λογαριασμό έχετε επιλέξει? Δεν ακούω. Μάλιστα. Δεν έχετε επιστροφή, θα το διορθώσουμε. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Σπίρτζη. Δεν ακούω. Θα το διορθώσουμε, κύριε Σιμόπουλο. Πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε Σπίρτζη. Νομίζω ότι σε αυτόν τον κατάλογο αποτυχιών της κυβέρνησης... Αν με ακούτε, δεν ακούω. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Λέω στον κατάλογο αποτυχιών της κυβέρνησης. Και ακούσατε τον κύριο Σιμόπουλο. Είναι πιστή στο δογματισμό ότι η αγορά τα λύνει μόνη της και δεν τα λύνει μόνη της. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους πολίτες της χώρας μας, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα, σαν ελεύθερους πολιορκισμένους, παιδιά που δεν μπορούν να πάνε λίγες μέρες διακοπές. Και αυτά είναι οι συνέπειες από την πολιτική για δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ανέκδοτο να λέμε ότι έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα, είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, είτε την ενέργεια, είτε τις επιπτώσεις από τον τουρισμό και τον τρόπο που γίνεται η ανάπτυξη στη χώρα, το πώς χρησιμοποιούνται δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης και σε ποιες κατευθύνσεις, ώστε να μην έχουν παραγωγικό μοντέλο. Αν σε αυτά, κύριε Τσιγουρή, προσθέσει κανείς την φορολόγηση, γιατί αρχίζουν και στέλνονται και τα εκαθαριστικά της εφορίας στους ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω ότι η κριτική που ασκούσε η Νέα Δημοκρατία για το νόμο Κατρούγκαλο σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές είναι πραγματικά παιχνίδι μπροστά σε αυτό που βιώνουν σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα καλό θα είναι η Νέα Δημοκρατία να κάνει την αυτοκριτική της σε μια σειρά από επιλογές. Δεν είναι αποστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού να κάνει ελέγχους στην αγορά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει τα ολιγοπόλια. Ελέγχει ακριβώς τις εναρμονισμένες πρακτικές. Αυτό είπα, έτσι. Αυτό είπα, κύριε Σπίτση. Ναι. Αν έχετε, κύριε Σιμόπουλε, την ευχαίρεια να μας πείτε 6 χρόνια τώρα, 7, τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να παρέμβει στα ολιγοπόλια που υπάρχουν και έχουν πραγματικά διαλύσει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κοινωνία. Μη λέτε τέτοιες βαρύδουπες λέξεις έχει διαλύσει τώρα. Υπάρχει ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο είναι ευάλωτο είναι και προσπαθούμε να το στηρίξουμε με επιδόματα σε σημείο να κατηγορούμαστε γι' αυτό. Το 30% είναι μια μικρή ομάδα. Είπα μικρή ομάδα, είπα ένα τμήμα. Ένα τμήμα. Είναι μικρό τμήμα, το 30% που δεν μπορεί... Στηρίζουμε τους ευάλωτους με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι αλήθεια ότι... η φορολόγηση των υπερκερδών θα πάει μέσω επιδομάτων για στήριξη όσων δοκιμάζονται. Από πού τα πέρανε, κύριε Τσιγουρή, αυτά? Από τον καταναλωτή, από τους πολίτες, ναι, δηλαδή. Ναι. Βγαίνουν λοιπόν από τη μια τσέπη από τους πολίτες και δίνονται, και δίνονται στο ολιγοπόλιο των εταιριών ενέργειας. Άρα να μην το κάνουν. Είναι μια πρακτική την οποία ακολούθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι? Μα πήραμε και 5 δις κυβερνήσεις, μέσα στον COVID. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κύριε Τσιγουρή, με επιδόματα στήριξαν όσους δοκιμάζονταν περισσότερο. Μέσα στα μνημόνια. Μάλιστα. Δεν είχαμε τέτοιες πρακτικές στην αγορά ενέργειας. Περάσαμε και ενεργειακή κρίση. Ελάτε, κύριε Μίλη. Λοιπόν, καταρχήν να το πιάσω από εκεί που το άφησαν ο κύριος Σπίτης με τον κύριο Σιμόπουλο. Στα θέματα τα ενεργειακά και στα θέματα της επιδοματικής πολιτικής πάνω σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει και την περίοδο του COVID και την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Αυτή τη στιγμή σήμερα στην Ελλάδα τι βιώνουμε? Βιώνουμε ένα ζεστό καλοκαίρι, βιώνουμε καύσωνα. Βιώνουμε δηλαδή κάτι συνηθισμένο, το οποίο θα έπρεπε η κυβέρνηση να μην το βλέπει ως έκπληξη και να νιώθει αμήχανα. Η ιστορία με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα τιμολόγια ρεύματος δείχνει ότι δεν υπάρχει, κύριε Τσιγουρή, κανένας σχεδιασμός. Και γιατί το λέω αυτό? Θα έπρεπε την ίδια στιγμή να μην μπαίνουμε στη λογική των επιδομάτων αυτών. Υπό ποια έννοια? Θα έπρεπε, εδώ και 3 χρόνια είχαμε μιλήσει εμείς για πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος και για έναν μόνιμο μηχανισμό, κύριε Σιμόπουλε, έναν μόνιμο μηχανισμό και όχι ευκαιριακό φορολόγησης τέτοιων υπερκερδών από τις ενεργειακές εταιρείες και αυτό λόγω του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Αλλά πέρα από τα ζητήματα τα τιμολογιακά στην ενέργεια, στα ζητήματα... Υπήρχε ένας μηχανισμός, ο οποίος ήταν προσωρινός, ναι. Και τώρα βέβαια
Εξετάζεται το πώς θα γίνει μόνιμος. Εξετάζεται. Είναι, άρα είμαστε στη φάση. Θα γίνει ακόμα... μόνιμος. Μάλιστα. Πάντως 5 δις πήραμε μέσα από το μηχανισμό. Θα γίνει μόνιμος, λοιπόν, λέτε. Μένει να το δούμε. Το γεγονός ότι δεν συζητάμε. Κύριε Σιμόπουλε, το γεγονός ότι δεν συζητάμε για πλαφόν στη λιανική τιμή. Το γεγονός ότι βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα επιδοματικά τους πολίτες. Κύριε Σιμόπουλε, η επιλογή σας είναι να διαχειρίζεστε με έναν τρόπο επιδοματικό το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Φάνηκε και από τα λεγόμενά σας. Το γεγονός ότι, για να πάω και στα υπόλοιπα ζητήματα της ακρίβειας, κύριε Τσιγουρή, το γεγονός ότι ένας στους τρεις Έλληνες σήμερα δηλώνει αδυναμία να κάνει διακοπές και η απάντηση του κ. Σιμόπουλου είναι πάρτε τα βουνά και τα λαγκάδια, νομίζω είναι λάθος. Δεν είπα αυτό. Κύριε Σιμόπουλε, μιλάτε, σας άκουσα προσεκτικά. Είπατε ότι τα ταχύπλοα, λέει, στην Ελλάδα για να αποσβέσουν την επένδυσή τους οι εφοπλιστές και οι άνθρωποι που τα δρομολογούν στις γραμμές, θα πρέπει, λέει, επειδή λέει μόνο δύο μήνες δουλεύουν σε μια νησιωτική χώρα, θα πρέπει να αυξήσουν τις τιμές. Πώς λοιπόν να ενισχύεται ο ανταγωνισμός? Και εδώ πέρα, κύριε Τσιγουρή, υπάρχει κάτι άλλο. Με τα ζητήματα της ακτοπλοείας και τα ζητήματα των μεταφορών στην θάλασσα. Να έχει γίνει, κύριε, θα σας απαντήσω τώρα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχουν εκτεταμένες καταγγελίες από οργανώσεις εργαζομένων, οι οποίοι δηλώνουν ότι δουλεύουν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες σε επιβατικά πλοία με μισθούς απασχόλησης οι οποίοι είναι πολύ χαμηλοί και υπεροριακές συνθήκες. Υπάρχει λοιπόν και θέμα ασφάλειας. Πέρα από τα ζητήματα κόστους μεταφορών των Ελλήνων πολιτών, υπάρχει ζήτημα ασφάλειας σήμερα στις θαλάσσιες μεταφορές. Έχουμε κάνει ερώτηση στην Βουλή, υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα. Βαρύς τραυματισμοί, υπάρχουν και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε και εδώ να λειτουργήσει σωστά ο ανταγωνισμός. Δεν μπορεί να επικαλούμαστε την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ναι, υπάρχει και θα πρέπει να ελέγξει τα ολιγοπόλια, όταν την ίδια στιγμή ως κυβέρνηση δεν κάνουμε τίποτα. Θα πω ένα παράδειγμα. Παρατηρητήριο τιμών στα θέματα της ναυσιπλοείας και στα θέματα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Εδώ και 3 χρόνια, κύριε Σιμόπουλε, εσείς είστε βουλευτής, δεν είμαι εγώ. Είχατε δεσμευτεί, όπως δεσμεύεστε τώρα για ένα μόνιμο μηχανισμό, είχατε δεσμευτεί ότι θα υπάρχει ένα παρατηρητήριο τιμών για τα θέματα τα ακτοπλοϊκά και τα θέματα των εισιτηρίων. Για να μπορεί ο καταναλωτής, γιατί το λέω αυτό, κύριε Τσιγουρή, να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει και να επιλέγει. Θα πρέπει σήμερα στην Ελλάδα να εμπνεύσουμε ξανά, θα πρέπει να φτιάξουμε μια καταναλωτική κουλτούρα. Όταν η κυβέρνηση δεν δίνει τη δυνατότητα ούτε καν στον καταναλωτή να επιλέξει και δεν του δίνει τα εργαλεία για να έχει την ενημέρωση. Έτσι, να σας πω ένα άλλο πράγμα. Τώρα όμως, είμαστε συγκεκριμένοι. Είχατε δεσμευτεί για παρατηρητήριο τιμών, θεσμοθέτηση παρατηρητήριου τιμών για τα ακτοπλοϊκά θέματα και για τις μεταφορές εκεί και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι σαν το μόνιμο μηχανισμό που λέτε ότι θα κάνετε. Πότε και ποιος. Μην είμαστε όμως και άδικοι, γιατί σε κάποιους τομείς είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση έχει μεταφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα της επιλογής, άρα και της ευθύνης. Άρα και της ευθύνης. Ναι, να επιλέξει το χρώμα του τιμολογίου της ΔΕΗ. Περιμένω τον κύριο Σιμόπουλο, όταν μας ακούσει, να μας πει ποιο χρώμα έχει επιλέξει και με ποια κριτήρια. Πράσινο. Είναι πολιτική επιλογή λοιπόν της κυβέρνησης να μεταφέρει στον καταναλωτή και την ευθύνη. Και εξηγήστε στον ηλικιωμένο κύριο που είναι σε κάποιο χωριό αν θα πρέπει να παίξει καζίνο για το τι ρεύμα θα πληρώσει στο σπίτι του. Εντάξει. Είναι και σε πολύ δύσκολη διαδικασία αλλαγή. Είναι πολύ σύντομα, γιατί έχουμε 2-3 θέματα να ανοίξουμε. Επειδή μιλήσαμε και για την ενέργεια, μιλήσαμε και για τα ακτοπλοϊκά, κορυφαίο ζήτημα για μας διαχρονικά για το ΠΑΣΟΚ ήταν τα ζητήματα της υγείας. Θέλω και από εδώ να σας πω ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο να υπάρχουν σήμερα ολιγοπωλιακές καταστάσεις στον χώρο της υγείας. Ουσιαστικά στην ιδιωτική υγεία υπάρχουν 2 πάροχοι. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε επίπεδο δαπανών ως Έλληνες πολίτες για ιδιωτικά θέματα υγείας. Και αντί να λύσουμε εκεί το πρόβλημα, αυτό, κύριε Σιμόπουλε, είναι επίσης πολιτική επιλογή. Ολιγοπώλια στις ιδιωτικές παροχές υγείας, όταν την ίδια στιγμή ως Έλληνες πολίτες είμαστε δεύτεροι πιο ακριβοί. Πριν λίγη ώρα στην ΚΟ, οι εργαζόμενοι έλεγαν ότι υπάρχουν 3 ασθενοφόρα που δεν έχουν το προσωπικό να λειτουργήσουν.
Και μα πάει... μπορεί να είναι μια μεμονωμένη ιστορία γενικά. Μα επειδή πήγαινε ο Υπουργό Υγεία. Κυρία Σιμόπουλε. Πριν από λίγο κάναμε σύνδεση. Δηλαδή για τον... Ένα Ιούνιο πριν, τον περασμένο χρόνο, είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στην ΚΟ από έλλειψη διαθεσιμότητα ασθενοφόρου. Ρωτήσαμε λοιπόν τη συνάδελφο σήμερα που βγήκε από την ΚΟ επ' ευκαιρία τη επίσκεψη του Υπουργού Υγεία, αν έχει αλλάξει η κατάσταση. Και μα είπε ότι δεν έχει αλλάξει. Το σημειώνω και θέλω να περάσω όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο με κάποιο τρόπο είναι ένα θέμα για το οποίο έχετε ανταλλάξει πειρά κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Είναι το θέμα των υποκλοπών, το οποίο όμως οδηγεί και σε μια στενότητα χρόνου τον κύριο Σπίρτζη στο να δώσει κάποιες εξηγήσεις στο κόμμα του. Ας ξεκινήσουμε όμως μια κουβέντα μόνο για τις τελευταίες εξελίξεις και την αρχιοθέτηση, έτσι όπως αυτή ανακοινώθηκε από την εισαγγελία του Αριουπάγου. Κύριε Σιμόπουλε, είδατε κάτι που σας έκανε εντύπωση σε αυτήν την αρχιοθέτηση και την έρευνα? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση εδώ και χρόνια από τότε, μάλλον η αντιπολίτευση από τότε που έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει την ίδια τακτική. Κάνει bullying στη δικαιοσύνη όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν την ευνοούν ή αν θέλετε δεν κινούνται στην ίδια πολιτική κατεύθυνση με την ίδια. Ναι, αλλά εδώ αυτό, ήταν έξι κόμματα. Αυτό βλέπουμε και τώρα. Ήταν έξι κόμματα, κύριε Σιμόπουλε, που αιτήθηκαν την παρουσία των ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών. Σε τέτοια θέματα ομονοούν. Ας δούμε τώρα η ουσία ποια είναι. Μάλιστα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν το. Όχι, κάποιοι αυτό το λειτουργεί, οποίο έκανε... κύριε Σιμόπουλε, δεν ήταν... Λειτουργεί της δημόσιας διοίκησης. Και της πολιτικής ζωής. Απεδείχθη λοιπόν ότι δεν υπήρχε παρακολούθηση παράνομη, όλα ήταν νόμιμα και δεν είχε καμία σχέση με το Predator. Αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν το με το Predator, μάλλον αυτοί που παρακολουθούσαν με το Predator, πάνε κατηγορούμενοι και πάνε κατηγορούμενοι για πλημέλημα με έναν νόμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τους ποινικούς κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ. Αν γινότανε τώρα αυτή η κατάσταση, θα πήγαιναν για κακούργημα. Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο το οποίο κρύβει η αντιπολίτευση. Ευχαριστούμε για την απάντηση. Ήταν ανεξάρτητες αρχές. Μα, κύριε Σιμόπουλε, η δικαιοσύνη, κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε για την απάντηση. Τα ίδια. Ευχαριστούμε για την απάντηση. Θυμίζω βέβαια ότι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής έχει ένα άρθρο με το οποίο απαντά σε πάρα πολλά ζητήματα. Χθες το βράδυ δημοσιοποιήθηκε. Και λέει διάφορα, γιατί ξέρετε, δεν ήταν μόνο αυτοί. Υπήρχαν πρόσωπα και ήταν αρκετά σε κέρυες θέσεις που παρακολουθήθηκαν από κοινού με Predator και Ipdil. Ενώ για μια παράλληλη παρακολούθηση. Όμως, θα ήθελα να πάρουμε. Η δικαιοσύνη είπε ότι ήταν νόμιμες οι παρακολουθήσεις, οι επισυνδέσεις έγιναν με την νόμιμη διαδικασία. Λοιπόν, ένα πολύ γρήγορο σύντομο σχόλιο για τις υποκλοπές από τον κύριο Μίλη, γιατί μετά υποκλοπές και. Διαγραφή, κύριε Σπίτζη, θα τα δούμε μετά. Θα πάει κουβέντα στα σωματεία. Δεν υποκλοπές με την. Συνδέονται, συνδέονται και θα δείτε πώς. Συνδέονται και θα δείτε πώς. Μην διαγράψει τον Νίκο Ανδρουλάκη που τον παρακολουθώ. Σαν έτσι είναι. Να μην το πάμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν. Απλά λίγο σύντομα. Συνοπτικά, γιατί. Πολύ σύντομα. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει, συγκρίνει και στο τέλος αξιολογεί. Στα ζητήματα όμως κράτους δικαίου θα πρέπει να είμαστε άτεγκτοι και ξεκάθαροι. Είναι πασιφανές, κύριε Τσιγουρή, ότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα σκάνδαλο το οποίο ξεκίνησε με οικονομικούς όρους, στη συνέχεια έγινε σκάνδαλο παρακολουθήσεων και στο τέλος εξελίσσεται σε ένα σκάνδαλο συγκάλυψης. Πρόκειται λοιπόν για αυτή την τριπλή διαδρομή. Αποκαλύπτεται, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές με απλά λόγια, κύριε Τσιγουρή, αποκαλύπτεται το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, φεύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο δίθεν υπεύθυνος ο κύριος Δημητριάδης, κατά λεγόμενο του Πρωθυπουργού τότε της χώρας, ψηφίζεται νέος νόμος, ο οποίος απαγορεύει με την επίκληση του απόρριτου, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, με την επίκληση του απόρριτου να δοθούν εξηγήσεις, απαγορεύονται την ίδια στιγμή να ενημερωθούν οι ανεξάρτητες αρχές και στο τέλος επικαλούμαστε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, προσέξτε, για να μην ενημερωθεί η Βουλή. Και σήμερα είναι 6 Αυγούστου και λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε κράτος δικαίου. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κύριε Σπίτζη, θέλω να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπε. Εσείς ήσασταν, έχετε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είχατε στοχοποιηθεί. Ναι, με το Predator. Μάλιστα. Και γι' αυτό θέλω να πω. Διότι άκουσα τον κύριο Σιμόπουλο τώρα και γενικά ακούω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι ήταν νόμιμες επισυνδέσεις σε σχέση με την ΑΕΠ.
σε σχέση με το Predator, κύριε Τσιγουρή, από αυτά που έχω διαβάσει εγώ από τη δικογραφία, δεν έγινε ερώτημα στους ιδιώτες ποιοι του ζήτησαν να στείλουν τα μηνύματα παγίδευσης. Ερώτηση δεν έγινε. Γιατί δηλαδή έγινε η παρακολούθηση. Γιατί, ναι. Μάλιστα. Ποιοι το ζήτησαν. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Ποιοι το ζήτησαν. Ναι. Ποιοι το ζήτησαν. Με τι αμοιβή και για ποιους λόγους. Τώρα όμως... Και εδώ μπαίνουν τα εξής ερωτήματα. Πολύ γρήγορα. Ποιο είναι το κοινό που έχω εγώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφήστε την ΑΕΠ. Έτσι να πάμε στην επιχειρηματολογία για χάρη συντομίας κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης. Επιχειρηματίες. Ποιο είναι το κοινό που υπάρχει. Ο αρχηγός και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ποιο είναι το κοινό που μπορεί να έχουν ιδιώτες για να στείλουν για παγίδευση τα κινητά μας τηλέφωνα. Μάλιστα. Και αυτά δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι αυτά που έχει πιστοποιήσει η ανεξάρτητη αρχή, ο κύριος Μενουδάκος, με πρόεδρο τον κύριο Μενουδάκο, που πιστοποιεί και τα μηνύματα που στέλθηκαν και όλα. Άρα, εδώ έχουμε πιο βαθύ πρόβλημα. Ωραία. Έχουμε ότι δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ο διαχωρισμός των εξουσιών, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη λειτουργεί και αυτό είδαμε και με το δελτίο τύπου που έβγαλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως κυβερνητική αξιωματούχος. Και όχι ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εγώ είναι βαριά η αιχμή βέβαια, αλλά όταν δεν ρωτήθηκαν, κύριε Σιμόπουλε, οι ιδιώτες. Μιλάμε για και μια γι' αυτό, και γι' αυτό, η οποία εξελέγει και γι' αυτό με ψήφο λοιπόν, από τα και γι' αυτό πέμπτα. Είναι για πλημέλημα, λοιπόν, όχι για τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό είναι για πλημέλημα. Όμως, κύριε, όχι για τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα, κύριε Σιμόπουλε, γιατί κύριε Σιμόπουλε, προηγήθηκε για ποιο λόγο έστειλε τα μηνύματα. Προηγήθηκε μια συζήτηση στη Βουλή όπου έγινε ανταλλαγή πυρών και όλες τις πλευρές είπαν τις απόψεις τους. Όμως, εγώ διαπιστώνω, κύριε Σπίρτζη, ότι έχετε διαβάσει μέρος της δικογραφίας. Μένει πολύ ακόμα για να ξέρουμε πότε θα πάτε στην Επιτροπή Διοντολογίας. Μένει πολύ. Να δώσετε εξηγήσεις. Μένει πολύ, είναι χιλιάδες σελίδες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και εγώ και ο Νίκος Μανδρουλάκης δεν είναι και πολύ, ξέρετε. Εσείς όμως είστε στην Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κληθεί να δώσετε εξηγήσεις για δημόσιες τοποθετήσεις σας εναντίον του Προέδρου, έτσι δεν είναι. Και δεν θα νομίζω ότι αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο και εδώ και πάρα πολύ καιρό να υπάρχει με ευθύνη συγκεκριμένης ομάδας εντός του ΣΥΡΙΖΑ μια ενασχόληση και μια προτεραιότητα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στα εγκλήματα που κάνει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, κατά την άποψή μου. Πολιτικά είναι, εννοείται. Πολιτικά, ναι, πολιτικά. Και καλά κάνετε και με διορθώνετε. Στα πολιτικά εγκλήματα. Είναι μια πολύ μεγάλη λάθος τακτική και την πληρώσαμε. Πιστεύετε ότι θα διαγραφείτε. Όχι, δεν το πιστεύω ότι θα διαγραφώ. Γιατί. Θα σας πω γιατί. Διότι στα δημοκρατικά κόμματα, στα δημοκρατικά προοδευτικά κόμματα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαγραφή γιατί κάποιος τέλεχος του κόμματος εξέφρασε την άποψή του και την εκτίμησή του, κύριε Τσιγουρή. Βέβαια, όλα ανοιχτά είναι στην πολιτική. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται γενικότερα στην αντιπολίτευση είναι καταστροφικό. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουν σηκωθεί τα μανίκια σε όλα τα κόμματα, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και σε όλα τα άλλα κόμματα, για να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος προκειμένου να έχουμε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο που θα συμφωνήσουμε, διότι είναι πλέον χρέος στον ελληνικό λαό και στη χώρα να αλλάξει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο σημείο αυτό τελειώνουμε. Κρατώ το θάρρος σας και την εκτίμηση ότι δεν θα οδηγηθεί δεν τελικά η κατάσταση. Σας μιλάω ειλικρινά. Είναι δευτερεύον θέμα. Μάλιστα. Τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό για την παρουσία, για τις απαντήσεις σας. Λίγο να προβοκάρω. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σιμόπουλε. Πάμε σκιάθο. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Δείτε και εσείς χρειαζόμαστε την επόμενη σύνδεση. Πιο γρήγορη σύνδεση από ό,τι αν παίρναμε ταχύπλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς θα πάει σε σκιάθο κανείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές.